Θα φτιάξουμε ένα γλυκό με passion fruit. Θα έχει πατισέρι με γεύση passion fruit, σφολιάτα-σφολιάτα και ουσιαστικά το γλυκό μας θα είναι τόσο γεμάτο σε γεύση και τόσο εξωτικό που δεν θα το πιστεύετε. Τώρα, το passion fruit είναι σχετικό. Μπορείτε να βάλετε ό,τι φρούτο εσείς θέλετε. Γι' αυτό το λόγο δείτε τη συνταγή και είμαι σίγουρος πως θα τη φέρετε στα δικά σας γούστα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για το γλυκό ψυγείου με passion fruit θα χρειαστούμε: για την κρέμα πατισέρι, 500 γραμμάρια γάλα, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 κρόκους από μεσαία αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 50 γραμμάρια corn flour, 5 passion fruits, 1 πρέζα αλάτι και 50 γραμμάρια βούτυρο. Για τα φύλλα θα χρειαστούμε 850 γραμμάρια σφολιάτα και 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Για το γλάσο θα χρειαστούμε 5 passion fruits, 30 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και μισό κουταλάκι του γλυκού, κίτρινο χρώμα ζαχαροπλαστικής σε πάστα. Για τη σαντιγή θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% παγωμένη. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φύλλα δυόσμου. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε πρώτα απ' όλα την πατισέρι μας. Θέλουμε ένα κατσαρολάκι και θα ρίξουμε σχεδόν όλο το γάλα, όχι όλο. Θα αφήσουμε περίπου 100 ml, εδώ, φτάνει αυτό. Θα αφήσουμε στην άκρη. Ρίχνουμε τη μισή ζάχαρη και την άλλη μισή την αφήνουμε στην άκρη. Και βάζουμε πάνω στη φωτιά να ζεσταθεί το γάλα μαζί με τη ζάχαρη. Πάντα βάζουμε τη ζάχαρη μέσα γιατί η ζάχαρη προστατεύει το γάλα στο να μην καεί. Κάνει στρώση κάτω και ουσιαστικά προστατεύει το γάλα γιατί άμα βάλουμε και το γάλα να το βράσουμε πάντα καίγεται. Τώρα, πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τη συνταγή μας. Τα πράγματα είναι απλά. Έχω 3 αυγουλάκια εδώ και χρειάζομαι μόνο τους κρόκους. Λοιπόν, ένας κρόκος, 2 κρόκοι, 3 κρόκοι και βέβαια το ασπράδι που μένει, ομελετίτσα το πρωί, γιατί πρέπει να χάσουμε τις θερμίδες που θα πάρουμε από το γλυκάκι μας. Οπότε θα προσθέσω μέσα τη ζάχαρη και θα ανακατέψω καλά ζάχαρη με κρόκους στην αρχή, λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη μαζί με τους κρόκους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργηθεί ομελέτα, γιατί άμα αφήσουμε εκτεθειμένη τη ζάχαρη πάνω στον κρόκο, να ξέρετε ότι ψήνει τον κρόκο και ουσιαστικά δεν πετυχαίνει το γλυκό μας. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε μέσα τη βανίλια και το υπόλοιπο γάλα. Ανακατεύουμε. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τον κύριο corn flour. Ο κύριος corn flour τρελαίνεται για τέτοιες συνταγές. Θέλουμε να διαλυθεί τελείως το corn flour. Εδώ. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα passion fruit. Θέλετε? Yeah. Ωραία. Τα passion fruit είναι τα φρούτα του πάθους. Ονομάζονται έτσι γιατί είναι πάρα πολύ sexy. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα. Τόσο αρωματικά και όξινα αλλά γλυκά την ίδια στιγμή, φτιάχνοντας ιδιαίτερες συνταγές. Ουσιαστικά το εσωτερικό από τα passion fruit μοιάζει κάπως έτσι. Είναι αρκετά σποράκια με ελάχιστη σάρκα και στη συγκεκριμένη συνταγή, επειδή δεν θέλουμε τα κουκούτσια, αν και τρώγονται, είναι βρόσιμα, μια χαρά είναι, αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω όλη τη σάρκα εδώ και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω όλα τα passion fruit. Α, αυτό είναι πολύ έτσι ψωμωμένο. Φαίνεται, μερικά passion fruit τα ανοίγεις και δεν έχουν καθόλου σάρκα, μερικά έχουν πάρα πολύ σάρκα. Όσο περισσότερο σάρκα έχουν, τόσο καλύτερα είναι. Το εξωτερικό βέβαια δεν τρώγεται. Και πάμε να βγάλουμε όλη την πούλπα. Εδώ. Αλλά σε αυτό το σημείο μυρίζει υπέροχα. Πραγματικά το passion fruit έχει πάρα πολύ χαρακτηριστικό άρωμα. Και όταν ένα γλυκό έχει passion fruit, είναι σχεδόν αδύνατο να μην είναι πεντανόστιμο. Τώρα, είναι απαραίτητο όντως να πάρουμε όλη τη σάρκα και να αφήσουμε μόνο τα σποράκια. Οπότε γι' αυτό το λόγο, πάρτε μία μαρίζ, πιέστε καλά εδώ και φροντίστε να πάρετε όλο το υλικό από το passion fruit, γιατί είναι αμαρτία. Καταλαβαίνετε ότι όλη η διαδικασία γίνεται για να πάρουμε το ζουμί που έχουν αυτά τα υπέροχα φρούτα. Σε αυτό το σημείο, αυτό εδώ δεν το χρειάζομαι. Το αφήνω στην άκρη. Από την άλλη πλευρά θέλω να πάρω όλο το ζουμί που έχει μείνει. Εδώ. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία κουτάλα. Τη διαδικασία για να κάνουμε πατισερή, αυτή που βλέπετε κίτσελα την ξέρετε, αυτή που δεν βλέπετε κίτσελα την βλέπετε πρώτη φορά. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος, αλλά το λέμε. Θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται. Ουσιαστικά παίρνουμε σιγά σιγά το ζεστό μείγμα με το γάλα και τη ζάχαρη και το ρίχνουμε στο μείγμα με τα αυγά. Σιγά σιγά και μετά όλο το μείγμα πάει πίσω στη φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει. Χαμηλώνω τη φωτιά και έτσι όπως είναι πρέπει να το κάνω ανάποδα. Γιατί αυτό είναι το καλό το χέρι. Δεν βολεύει. Θα πάω από εδώ. Θα το κάνω έτσι. Ε? Μια χαρά. Κοίτα. Βασικά δεν θα βάλω κουτάλα. Θα το κάνω λίγο πιο εύκολο. Παίρνω την κατσαρολίτσα, σιγά σιγά ρίχνω όλο το γάλα. Τέλεια.
Και έτσι όπως είναι, όλο το μείγμα πάει πίσω στην κατσαρόλα. Και τι άλλο θα προσθέσουμε τώρα, φίλε Μανώλη? Ο σκηνοθέτης είπε το βούτυρο. Κύριε σκηνοθέτα, δεν ξέρετε που βρίσκεστε. Έχουμε κάνει τόσα βίντεο και θα έπρεπε να ξέρετε ότι το βούτυρο δεν μπαίνει τώρα. Θα ρίξουμε το passion fruit μέσα. Παναγία μου. Τώρα, ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει καλά το μείγμα μας και να εξαφανιστεί ο αφρός. Όταν εξαφανιστεί ο αφρός από πάνω, ξέρουμε ότι είναι έτοιμο. Τώρα, ερώτηση. Αντί για passion fruit, τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Μπορούμε να βάλουμε φράουλες, όντως. Αυτό που θα μπορούσαμε να βάλουμε είναι μάγκο, άλλα εξωτικά φρούτα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε χυμό από πορτοκάλι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μούρα και να κάνουμε μια υπέροχη πατησερή με blackberries, blueberries και raspberries να γίνει χαμός. Το passion fruit είναι σχετικό. Εγώ σας δίνω μια συνταγή για να μπορέσετε να πατήσετε. Και από εκεί και πέρα παίρνετε και φέρνετε στα γούστα σας. Γιατί passion fruit είναι λογικό κάποιοι να μην μπορείτε να βρείτε και το καταλαβαίνω. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πείτε ότι δεν κάνω τη συνταγή. Θα την κάνω. Θα την κάνω με φρούτα που ίσως να έχω στο ψυγείο μου. Το έχουμε. Τέλεια. Πώς φαίνεται η πατησερή? Τέλεια. Τη βγάζουμε από τη φωτιά με το που βλέπουμε ότι έχει μπουρμπουλήθρες. Σβήνουμε και ήρθε η ώρα. Πες στο σκηνοθέτη, τώρα είναι η ώρα. Όπου ρίχνουμε το βούτυρο. Πες το λίγο να τα ακούσει. Τώρα είναι η ώρα και... Εντάξει. Λοιπόν, ρίχνουμε το βουτυράκι μας μέσα, ανακατεύουμε τελευταία στιγμή. Και πάντα μα πάντα στα γλυκά μας και όταν κάνουμε κρεμούλες τέτοιες, θέλουμε λίγο αλάτι. Μία πρέζα αλάτι εδώ. Δεν θα την καταλάβει κανείς, αλλά θα κάνει τη δουλειά της. Ουσιαστικά θα κάνει το γλυκό μας πιο νόστιμο. Και κοιτάξτε μία υπέροχη πατησερή. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κρυώσουμε την πατησερή μας. Θέλουμε ένα ωραίο μπολάκι. Ρίχνουμε μέσα όλη την κρέμα. Σε περίπτωση που φοβάστε να κάνετε την πατησερή με κάποιο φρούτο μέσα, που είναι πολύ λογικό, μπορείτε απλά πάνω από το γλυκό σας να ρίξετε passion fruit και να το σερβίρετε έτσι. Δηλαδή, άμα νομίζετε πως αυτό είναι περιττό και δεν θέλετε να το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε διαφορετικά. Απλά είναι ωραίο να δοκιμάσετε και μία πατησερή με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να τη λήξουμε καλά και να βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει πολύ καλά, γιατί δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε έτσι όπως είναι στο γλυκό μας. Μεμβράνη. Και φροντίζουμε να εφάπτεται ακριβώς πάνω στην κρέμα μας για να μην πιάσει πέτσα. Και πάει πίσω στο ψυγείο. Αυτό εδώ, θα αφήσω εδώ. Με το κουταλάκι έχουμε δουλίτσα. Τώρα αυτό πάει στο ψυγείο. Και παίρνω δύο φύλλες φωλιάτας. Το γλυκό μας σχεδόν θα είναι έτοιμο μετά από αυτό που θα κάνω. Και χρειάζομαι τα ταψάκια μου και το πιάτο μου. Εδώ και εδώ. Ένα, δύο. Πάμε να δημιουργήσουμε δύο εύκολες βάσεις για να στήσουμε το γλυκό μας. Μια καλή σφολιάτα, πάντα μα πάντα θα σας απογειώσει το γλυκό. Μια κακή σφολιάτα, δεν θα σας απογειώσει το γλυκό. Τώρα, ανοίξτε τα φύλλα σφολιάτα σας εδώ. Ένα. Δύο. Νομίζω ότι απλώθηκα πάρα πολύ. Δεν έχει μείνει χώρος να δουλέψω. Θα το πάω έτσι. Λοιπόν, τώρα, η φόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε για να στήσουμε το γλυκό μας είναι 25. Οπότε, άμα 25 εκατοστά κόψω τις φωλιάτες μου, επειδή λόγω του ψήματος θα μπουν λίγο μέσα, θα είναι πάρα πολύ μικρό το γλυκό μας. Δεν θα εφάπτεται γύρω-γύρω με το γλυκό. Οπότε, το πιάτο σας πρέπει να είναι 27 για να χωρέσει σε 25 φόρμα. Κόβω δύο ωραία στρόγγυλα κομμάτια της φωλιάτα μου. Κόβω ένα. Σήκω πιάτο. Τέλεια. Πάμε και εδώ. Συγγνώμη που το κάνω έτσι. Κανονικά δεν είμαι τόσο τσαπατσουλής, γιατί φαίνεται τσαπατσουλιά αυτό που κάνω. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Το κόψα τώρα. Και εδώ. Σήκω πιάτο. Και οι σφολιάτες βέβαια που θα μείνουν, θα τις χρησιμοποιήσουμε πολύ απλά. Με λίγο άφνη ζάχαρη, θα τις θέσουμε στο φούρνο. Γίνονται οι σφολιατίνες οι πολύ ωραίες. Αυτές που μας αρέσουν. Ρίχνω λίγο ζάχαρη από τη μία πλευρά. Εδώ. Να πάει παντού. Πιέζω λίγο με τα χέρια μου να μπει μέσα η ζάχαρη. Γυρνάω και βάζω στο ένα ταψάκι. Μετά τι πρέπει να κάνω, να ξαναπάρω ζάχαρη και να βάλω από την άλλη πλευρά. Πιέζω λίγο με τα χέρια μου να πάει παντού. Θέλω να καραμελώσει η ζάχαρη μέσα στο φούρνο, να γίνει τραγανή η σφολιάτα μου και να γίνει σεξι και πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και εδώ. Ζάχαρη. Πατάω λίγο με τα χέρια μου να μπει μέσα στη σφολιάτα. Πρέπει να είστε γρήγοροι με τις κινήσεις σας εδώ πέρα. Γιατί όσο μένει η σφολιάτα στη θερμοκρασία δωματίου, τόσο μαλακώνει. Τη βλέπετε?
Δεν θέλουμε να μαλακώσει, θέλουμε να κρατήσει το σχήμα της, οπότε θέλουμε να είμαστε γρήγοροι. Τώρα, ξανά ζάχαρη. Και θα τρυπήσω πολύ καλά με ένα πιρούνι. Δεν θέλουμε να φουσκώσει πολύ, γι' αυτό το λόγο ότι πάμε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσω τις φωλιάδες μου για περίπου 15-20 λεπτά μέχρι που να γίνουν σεξι, τραγανές και πάρα πολύ ωραίες. Τώρα, όση ώρα ψήνονται αυτά, να σας δείξω αυτό που έλεγα για τις υπόλοιπες φωλιάδες που έχουν μείνει. Κοιτάξτε εδώ, έχουν μείνει ακανόνιστες και ίσως να μας φαίνεται ότι έχουν πάρα πολύ φύρα, waste, αλλά δεν έχουμε. Γιατί? Γιατί είμαστε σοβαροί, πάρα πολύ σοβαροί. Έτσι όπως είναι μέσα στον μπολ, ρίχνετε τη ζάχαρη εδώ. Κόβουμε ακανόνιστα κομμάτια εδώ πέρα τη φωλιάτα, όπως είναι, ρίχνουμε μέσα στη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο κολλάει η ζάχαρη πάνω και κατευθείαν απλώνουμε σε ένα ταψάκι. Εδώ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, τζίντζερ, κανέλα, γαρίφαλο, ό,τι σας αρέσει. Και έχετε έτοιμα σφογιατίνια που άμα πάτε να τα αγοράσετε από το φούρνο, ξέρετε πώς τα πληρώνετε. Και εκτός από το υπέροχο γλυκό σας, έχετε και ένα σνακ μέχρι τη στιγμή που θα γίνει το γλυκό σας. Το ψήσιμο εδώ πέρα είναι σχετικό αναλόγως πόσο μεγάλα κόβετε τα κομμάτια. Θέλουν και αυτά περίπου 15-20 λεπτά στους 200 βαθμούς. Όση ώρα θα μας πάρει και η σφογιάτα μας μέσα. Οπότε, ραντεβού πίσω όταν οι σφογιάτες είναι έτοιμες και όταν η κρέμα μας έχει κρυώσει καλά στο ψυγείο. Εγώ θα ετοιμάσω τα σφογιατίνια να μοιράσω εδώ πέρα στα παιδιά και θα γυρίσουμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Πάμε να ολοκληρώσουμε το γλυκό μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε το γλάσο. Το γλάσο είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε ένα γλάσο με passion fruit και η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Ρίξτε το passion fruit μέσα σε ένα μπολάκι σε μπεν μαρί, το βούτυρο και την άχνη ζάχαρη. Εδώ. Έχει αρκετή άχνη ζάχαρη, κάνουμε ένα γλάσο, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και λίγο άχνη ζάχαρη. Για να το κάνουμε έτσι πιο ανταλλαστικό, πιο κίτρινο, να μοιάζει με passion fruit, θα προσθέσω ελάχιστο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Και όταν λέω ελάχιστο, το εννοώ. Νομίζω πως αυτό θα είναι αρκετό, εδώ. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια, μήπως και χρειάζεται λίγο ακόμα. Οπότε τα αφήνω εδώ πέρα, μέχρι που να λιώσει τελείως η άχνη ζάχαρη και το βούτυρο και ουσιαστικά το γλάσο θα είναι έτοιμο σε 5 λεπτάκια. Τώρα, όση ώρα κάνουμε το γλάσο, πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω εδώ πέρα την πατησερή που έχει κρυώσει τελείως και θα ετοιμάσω λίγο σαντιγί. Για τη σαντιγί θα ρίξω την κρέμα γάλακτος κάτω το μίξερ και θα χτυπήσω πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψει. Και η σαντιγί μου έχει πήξει, είναι έτοιμη. Τέλεια. Θα τη βγάλω, θα τη βάλω σε ένα μπολ. Εδώ. Και θα την αφήσω στην άκρη για λίγη ώρα. Θα τη χρειαστώ στη συνέχεια. Η κρέμα τσερί, όπως βλέπετε, έχει γίνει massive. Είναι πολύ λογικό να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί σφίγγει καθώς είναι στο ψυγείο. Οπότε πρέπει να την κάνουμε πιο sexy, πιο αφράτη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τη χτυπήσουμε μόνη της, εδώ. Και στη συνέχεια να ενσωματώσουμε μαζί με τη σαντιγί για να γίνει ακόμα πιο αέρινη και ακόμα πιο νόστιμη. Τώρα, χτυπάω καλά. Και σε αυτό το σημείο, με το που γίνει smooth η κρέμα μας, ήρθε η ώρα να ενώσουμε μαζί με τη σαντιγί. Εδώ. Η συνταγή είναι φανταστική, είναι πεντανόστιμη. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Ξέρω ότι έτσι, σαν τρόπος, σαν τεχνική μάλλον, ως τώρα, είναι λίγο παράξενη, γιατί δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τέτοιες τεχνικές σε γλυκά άλλη φορά. Απλά, πραγματικά σας λέω, άμα τη δοκιμάσετε, θα σας αποζημιώσει 1000%. Αναμεγνύουμε τη σαντιγί μας μαζί με την κρέμα για να δώσουμε έτσι πιο αερινή υφή. Μπορείτε να τη βάλετε παντού, για να κάνετε μιλφέι, για να γεμίσετε εκλέρ. Οπουδήποτε και να βάλετε αυτή την κρέμα, όλοι θα πάθουν σοκ. Πω, πω. Πες αντεγιά για εμένα. Αντεγιά. Αυτός είσαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συνθέσουμε το γλυκό μας. Παίρνουμε τη μία βάση της φωλιάτας και όπως σας είπα ήταν 27 εκατοστά, αλλά καθώς ψήσαμε έγινε 25. Μίκρινε. Οπότε είναι ακριβώς όσο πρέπει για να ταιριάξει το γλυκό μας. Ρίχνουμε όλη την κρέμα από πάνω. Κοίτα εδώ. Πες μου τώρα και να μην είσαι το γλυκό με το που βλέπεις αυτή εδώ τέλεια υφή. Παναγία μου. Κοίταξε εδώ. Δεν γίνεται να μην σου ανοίξει η όρεξη. Δεν γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Και τώρα, θα χτυπήσω λίγο τη βάση.
Και μόλις χτυπήσω τη βάση, βάζουμε την άλλη σφογιάτα από πάνω, εδώ. Και πατάμε λίγο με τα χέρια μας. Προτίσουμε να πιέσουμε τη σφογιάτα, να γίνει ένα με την κρέμα από κάτω. Και το γλάσο μας. Το ξεχάσαμε? Όχι. Στο Ben Marie έχει λιώσει το βούτυρο. Και ερχόμαστε όπως είμαστε εδώ πέρα. Το χρώμα είναι αρκετό, να βάλω κι άλλο. Εντάξει. Εντάξει. Και έτσι όπως είναι. Και απλώνουμε το γλάσο μας πάνω από τη σφογιάτα. Εδώ. Τώρα, όπως είναι, πρέπει να σφίξει και να δέσει το γλυκό μας. Οπότε βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ρίτσες και μόλις σφίξει και είναι έτοιμο, θα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Το passion fruit είναι πολύ αρωματικό και εύγευστο φρούτο και προέρχεται από την Κεντρική Αμερική. Η φλούδα τους είναι ζαρωμένη, ενώ η σάρκα τους είναι χυμώδης με έντονο άρωμα. Έχει λίγες θερμίδες, περιέχει βιταμίνες A και C, ενώ είναι πλούσια πηγή σε φυτικές ίνες. Θα προσθέσω λίγο δυόσμο από πάνω, γιατί μου αρέσει. Είναι το γλάσο από πάνω με το passion fruit. Και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Θα σας κατακόψουμε αρκετά κομμάτια. Και εδώ. Και όπως είναι, θα κόψω ένα υπέροχο κομμάτι εδώ. Είναι σαν μιλφέι, αλλά γλυκό ψυγείο. Αναγία μου. Πραγματικά είναι μοναδικό. Και πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Αυτό πάει εδώ. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Για το γλυκό ψυγείο με passion fruit. Φτιάχνουμε πρώτα την κρέμα πατισερή. Ζεσταίνουμε το γάλα με τη μισή ζάχαρη. Βάζουμε σε ένα μπολ τους κρόκους, την υπόλοιπη ζάχαρη, τη βανίλια, το υπόλοιπο γάλα, το corn flour και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε τη σάρκα από τα passion fruits, τα βάζουμε σε σίτα, πιέζουμε με μία μαρίζ και κρατάμε όλο το χυμό. Ρίχνουμε το ζεστό γάλα στο μείγμα με τους κρόκους, ανακατεύοντας συνεχώς. Μεταφέρουμε το μείγμα στην κατσαρόλα, προσθέτουμε το χυμό από τα passion fruits και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να δέσει η κρέμα. Εκτός φωτιάς, ρίχνουμε το βούτυρο, το αλάτι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε την κρέμα σε μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Με ένα πιάτο 27 εκατοστών, κόβουμε ένα στρογγυλό κομμάτι από κάθε φύλλο σφολιάτας. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη και τις δύο πλευρές και τις τρυπάμε με ένα πιρούνι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Για τα σφολιατίνια, κόβουμε τις σφολιάτες που έχουν μείνει σε ακανόνιστα κομμάτια, τις ανακατεύουμε με ζάχαρη, τις απλώνουμε σε ταψί και τις ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Για το γλάσο, βάζουμε σε Ben Marie τους σπόρους από τα passion fruits, το βούτυρο, την άχνη ζάχαρη, το κίτρινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαν τη γη και τη βάζουμε σε μπολ. Έπειτα, χτυπάμε στον κάδο του μίξερ την παγωμένη κρέμα πατισέρι μέχρι να φρατέψει. Προσθέτουμε τη σαντιγή και ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ. Βάζουμε ένα κομμάτι σφολιάτα σε μία στρογγυλή φόρμα. Ρίχνουμε την κρέμα πατισέρι και καλύπτουμε με το δεύτερο κομμάτι σφολιάτας. Απλώνουμε από πάνω το γλάσο και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για 2 ώρες να σφίξει. Στολίζουμε με φύλλα δυόσμου και σερβίρουμε. Είναι ένα μιλφέι σε μία άλλη εκδοχή, λίγο πιο εύκολη. Έχει τη σφολιάτα, έχει το passion fruit. Έχει την κρέμα πατσέρι. Και για να καταλάβεις πόσο νόστιμο είναι, πραγματικά πρέπει να πάρεις μια ολοκληρωμένη μπουκιά από πάνω ως κάτω. Παναγία μου. Είναι καταπληκτικό. Μοναδικό. Και είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.